Στη φόρα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ ζωντανά μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Άρτα. Καλησπέρισουμε τη Σταυρούλα, τη Λούλου. Καλησπέρα, Σταυρούλα. Καλησπέρα. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, γιατί πραγματικά έχει γίνει ο κακός χαμός μετά τις μηνύσεις γονέων που αρνούνται στα παιδιά τους να υποβληθούν σε τεστ για να μπουν μέσα στα σχολεία. Πριν από λίγο, πάρθηκε μία απόφαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Θεοδωρακάκο. Ποια είναι αυτή η απόφαση? Είναι μία απόφαση η οποία δίνει τέλος στα αυτόφορα. Βέβαια, δίνει τέλος στα αυτόφορα, ναι, τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε γιατρούς, οι οποίοι μηνύονται από αρνητές. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι τέλος στις προσαγωγές και το αυτόφορο για εκπαιδευτικούς που μηνύονται από αρνητές. Στόχος, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, είναι να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Να πούμε την ίδια στιγμή που βγαίνει αυτή η απόφαση από τον υπουργό, τον κύριο Θεοδωρακάκο, έχουμε αρνητή πατέρα, ο οποίος βγαίνει και λέει ότι θα κάνει μήνυση ύψους 2.700.000 ευρώ στη διευθύντρια του σχολείου. Πάμε να ακούσουμε τον πατέρα. Πάμε να ακούσουμε τη λέει ο πατέρας. Πάμε να ακούσουμε τη λέει ο πατέρας. Σήμερα, διότι το παιδί πρέπει να ξεκουραστεί, όπως είπε η κυρία του συμβουλίου χθες, γιατί πέστη σοκ και αυτός μαζί με όλα τα παιδάκια. Δεν είπατε ότι τα παιδάκια μας ταλαιπωρήθηκαν ψυχολογικά χθες με όλο αυτό που έγινε? Αυτό έπαθε και το παιδί μου, όπως και άλλα παιδάκια φαντάζομαι. Και είναι στο σπίτι τώρα με τη μανούλα του. Θα πάρει τρεις μέρες ρεπό από τη σημαία. Και τη Δευτέρα θα επανέλθουμε να δούμε τι θα γίνει και με το δικαστήριο την Παρασκευή. Ορίστηκε δικάσιμο. Πήρα αναβολή για στις 24 του μήνα, 12 η ώρα το μεσημέρι. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εγώ ετοιμάζομαι. Θα πάω χωρίς δικηγόρο. Γιατί θεωρώ ότι μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου. Τα χαρτιά μου έχουν μεγάλη δύναμη και ισχύ. Ήρθατε να κάνετε εδώ σήμερα? Ήρθα σήμερα για να αφήσω ένα διαβιβαστικό, να επιδώσω τη σύμβασή μας, να πάρω αριθμό πρωτοκόλλου, να ενημερώσω τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει ενημερωθεί από την κυρία Κεραμέως, η οποία έχει υπογράψει και έχει αποδεχτεί τους όρους της σύμβασής μας, είναι αντισυμβαλλόμενο μέρος. Την αποδέχτηκε σιωπηρά, μετά από 60 μέρες όπως γνωρίζετε, και αν έχουμε νομικούς εδώ πέρα στην παρέα. Η αποδοχή γίνεται σιωπηρά και έχει τρεις φορές μεγαλύτερη δύναμη από ότι κάποιος να υπογράψει με το ίδιο του το χέρι πάνω σε ένα χαρτί. Άρα εσείς θα μπείτε μέσα, θα αναζητήσετε τη διευθύντρια? Εγώ θα μπω μέσα, θα αναζητήσω τη διευθύντρια, θα γνωστοποιήσω τη σύμβασή μας, θα πάρω αριθμό πρωτοκόλλου και μετά θα επιδώσω με τη σειρά μου τα πρόστιμα τα οποία αρμόζουν στις παράνομες παραβατικές πράξεις, τις εγκληματικές πράξεις. Εγκληματικές είναι οι πράξεις που κάνουν όλοι αυτοί. Δάσκαλοι, Συμβούλιο Διδασκόντων, Κεραμέοι, Μεραμέοι, όλοι αυτοί, οι οποίοι παίρνουν εντολές φυσικά και αυτοί από κάπου πιο ψηλά. Κύριε Σαριγιαννίδη, το παιδί την προηγούμενη εβδομάδα ερχόταν κανονικά στο σχολείο. Ναι, το είπαμε αυτό και πριν από λίγο. Μήπως ετοιμάσα, θέλετε λίγο να μας πείτε, ναι, τι άλλαξε, ποια διαδικασία? Δεν είμαι εγώ αυτός που ορίζει την κατάσταση. Την κατάσταση την ορίζει το παιδί, γιατί είναι ελεύθερο πνεύμα. Και εφόσον μου παραπονέθηκε ότι η μπαμπά δεν μπορώ τη μάσκα, όφιλε σαν γονέας να υποστηρίξω τη βούληση του παιδιού μου. Έπρεπε να υποβάλλετε και το self-test. Συγγνώμη λίγο. Ακούστε λίγο, κυρία μου. Η ζώνη ασφαλείας επίσης είναι κάτι το... Εγώ μεγάλωσα, ας πούμε, στις δεκαετίες όπου οι γονείς μας δεν φορούσαν τη ζώνη στα παιδιά. Ξέρω ότι είναι εγκληματικό, γι' αυτό δεν το κάνω, διότι το παιδί μπορεί να χάσει. Η πανδημία υποτιθέμενη αυτή δεν με έχει πείσει ότι είναι αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο έχει σκοτώσει το παιδί μου. Η ζώνη σκοτώνει, ναι. Θα πρέπει να φοράμε όλες τις ζώνες μας λοιπόν και να ακολουθήσουμε τις εντολές. Το παιδί, την κάρτα τη σχολική για το self-test που είχαμε παρακολουθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ίδιος ο κατασκευαστής και του Rapid και του self-test, μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο, επίσης είναι ελεύθερο για όλο τον κόσμο. Εξηγεί και λέει ότι αυτά τα τεστ δεν αναγνωρίζουν κανέναν κορονοϊό. Άρα δεν υποβλήθηκε το παιδί στο self-test? Όχι, δεν υποβλήθηκε σε κανέναν self-test. Τίποτα δεν έδειξε. Τίποτα. Δεν ξέρω αν το έβαλε η μαμά του στην τσάντα κάποιο χαρτί. Θα επιβάλλω πρόστιμο 2.700.000 ευρώ. 2.700.000 ευρώ για την διευθύντρια μόνο. Οι υπόλοιποι θα πάρουν μεγαλύτερα ποσά.
Αν θέλετε να με ρωτήσετε πού θα τα βρω αυτά τα χρήματα και πώς θα μου τα δώσουν, κάποια άλλη στιγμή σε κάποια άλλη στιγμή. Για ποιο λόγο, γιατί δεν δέχτηκε... Για την παραβατική της πράξη, ναι. Διότι αυτή τη στιγμή η κυρία Διευθύντρια παραβαίνει νόμους και κανόνες, συνταγματικούς νόμους και κανόνες, διότι ακολουθεί μια ΚΙΑ, μια κυβερνητική, λέει, η κοινή υπουργική απόφαση, ας πούμε, λέει. Είναι νέο σύστημα αυτό να μας περνάνε μηνύματα. Δεν υπάρχουν κοινές υπουργικές αποφάσεις για μένα. Υπάρχει μια απόφαση την οποία παίρνει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ελεύθερος. Χαμός έχει γίνει. Πραγματικά έχει γίνει χαμός. Να πούμε, έχει γίνει χαμός. Και πραγματικά βλέπουμε ότι θα υπάρχουν εξελίξεις. Πάμε στον συνάδελφο να μας πει γιατί είναι τέλος το αυτόφορο για εκπαιδευτικούς και γιατρούς που μηνύονται από αρνητές. Σε έχουμε, συνάδελφε. Να πούμε καταρχήν ότι πράγματι έχει αρχίσει και παίρνει μορφή και οδοστιβάδα στο γεγονός ότι πάρα πολλοί αρνητές γονείς έχουν πια πάει έξω από τα σχολεία και αρχίζουν και πέφτουν πάνω στους καθηγητές και τους στέλνουν στα δικαστήρια πλέον ομαδικά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα φαίνεται ότι θα του δώσει ένα τέλος η κυβέρνηση. Βγήκε η Νίκη Κεραμέως, είπε πρώτη ότι υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πράγμα που σημαίνει ότι οι καθηγητές δεν θα οδηγούνται πλέον παρά το ότι συμβαίνει στο δικαστήριο και μάλιστα έρχεται την Παρασκευή τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της ουσίας να επικυρώσει με νόμο αυτό το πράγμα, δηλαδή να υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για όλα τα περιστατικά αντιεμβολιαστών κατά εκπαιδευτικών αλλά και κατά γιατρών. Mm. Δεν είναι μόνο κατά των εκπαιδευτικών, είναι και κατά των γιατρών. Αυτό είπε και ο Υπουργός το πρωί. Δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν στους εκπαιδευτικούς να κάνουν μηνύσεις 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια ευρώ και να μην προστατεύονται από πουθενά. Να φαίνεται λοιπόν όμως ότι μέχρι την Παρασκευή έχει δοθεί εντολή από τον εισαγγελέα πρωτοδικών προκειμένου να υπάρξει μια εισαγγελική εντολή έτσι ώστε να λάβει μία λήξη στο θέμα. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Άριο Πάγο. Μία... Δηλαδή θα υπάρξει και παρέμβαση του Άριου Πάγου, την Τρίτη μάλιστα παρήγγειλε ο Ευάγγελος Ζαχάρης, ο αντιεισαγγελέας του Άριου Πάγου, σε όλους τους κατατόπους εισαγγελείς της χώρας, προκειμένου να λάβουν σοβαρά αυτή την υπόθεση και να μην στέλνουν τους καθηγητές, ιδίως εν ώρα μαθήματος, στα δικαστήρια. Να πούμε το εξής. Ότι αυτό το οποίο μπαίνει τέλος δεν είναι η ποινική δίωξη. Εκεί θα εξετάζεται στα δικαστήρια μετέπειτα. Αυτό το οποίο σταματάει να γίνεται είναι η αυτόφορη διαδικασία. Πάρα πολύ σωστά το τοποθέτησε. Να το πούμε αυτό. Για παράδειγμα, ο γονέας ή οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να κάνει τη μηνυτήρη αναφορά του. Έχει το δικαίωμα. Και έχει το δικαίωμα να στείλει στο σκαμνί όταν νιώθει ότι καταπατάται ένας νόμος. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Έρχεται τώρα λοιπόν ένας νέος ποινικός κώδικας που λέει τέλος τα αυτόφορα για τους εκπαιδευτικούς και για τους γιατρούς, που σημαίνει τι, ότι μέσα σε αυτό το ποινικό κώδικα κάποιοι λένε ότι μπορεί να, εφόσον τοποθετηθεί σωστά, να μην τα τεστ να βρεθούν ότι είναι ικανά και σωστά για τους μαθητές και έτσι να μην έχει το δικαίωμα ο αρνητής γονέας να παρέμβει δικαστικά. Είναι κάτι που θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες, φίλοι. Μάλιστα. Αυτά λένε οι δικαστικές πηγές τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Να μείνουμε εδώ, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Πάμε τώρα να δούμε την άλλη υπόθεση που συγκλονίζει και αναφερόμαστε στην καταγγελία η οποία έχει γίνει από ένα πάρα πολύ γνωστό άνθρωπο καλλιτέχνη. Mm-hmm. Από ποιον? Έχει γίνει από τον Γιώργο Παράσχο, τον ηθοποιό. Από τον ηθοποιό Γιώργο Παράσχο, ο οποίος καταγγέλει τι ο Γιώργος Παράσχος? Καταγγέλει λοιπόν ότι τον πλησίασε ένας συνάδελφός του και του είπε ότι με 300 ευρώ θα μπορούσε να του βγάλει ένα πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Πάμε να δούμε τι καταγγέλει ο ίδιος και το φέρνει στο φως της δημοσιότητας και πραγματικά προκαλεί σάλο. Παρακαλώ. Ηθοποιούς και τραγουδιστές να αγοράζουν πλαστά πιστοποιητικά για να μπορέσουν να δουλέψουν. Έχει φτάσει κάτι τέτοιο στα αυτιά σου? Έχω προσωπική εμπειρία. Ναι, έτυχε
Είμαστε σε ένα τραπέζι με κάποιους συναδέλφους και ένας με πλησίασε και μου πρότεινε να αγοράσω αυτό το χαρτί, το παράνομο τέλος πάντων. Το ότι έχω κάνει το εμβόλιο και του λέω: χτύπησες λάθος πόρτα, το έχω κάνει το εμβόλιο. Είπα ότι θα πρέπει να του στείλω αυτουνού ένα μήνυμα, για κάποιο λόγο μάλλον ασφάλειας, δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Να του στείλω ένα μήνυμα με τα στοιχεία μου, όπου αυτός θα στείλει εκεί που πρέπει να το στείλει. Και αυτοί θα επικοινωνούσαν μαζί μου, όπου θα μου λέγανε ότι πρέπει να κάνω κατάθεση χρήματα και μου είπε ότι ήταν στα 300 ευρώ τότε. Πρέπει να το κάνω κατάθεση σε κάποιον λογαριασμό, αλλά όχι αυτό το λογαριασμό της τράπεζας, της δικές μας, με κάποιον άλλον τρόπο, δεν θυμάμαι και ποιο τι μου είπε. Και μετά μου λέει από 3 με 4 εργάσιμες ημέρες, το χαρτί αυτό μου έρχεται στο κινητό. Για να με πείσει, μου είπε και ονόματα διάφορων καλλιτεχνών, και στην υποκριτική και στο τραγούδι, όπου είναι και αυτοί οι αρνητές του εμβολίου. Και μάλιστα να σου πω ότι μου έκανε εντύπωση, γιατί από αυτούς, τους ηθοποιούς τουλάχιστον, πώς ξέρω, είναι και σε σίριαλ, παίζουν και σε θέατρα, κάνουν ήδη πρόβες και είναι κάποιες και σε εκπομπές. Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και λέω πώς γίνεται όλο αυτό. Δεν ξέρω πώς νιώθουν, αν νιώθουν καλά, αν νιώθουν ότι είναι ασφαλής με αυτό. Αλλά θα έλεγα να το σκεφτούν λίγο καλύτερα. Τώρα και πάλι σου λέω είναι η προσωπική μου άποψη. Προσωπική μου, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Για μένα θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει κάποιος έλεγχος, είτε σε κάποια παράσταση που θα ξεκινήσει, είτε σε κάποιο σύρολο που θα γίνει, να πάει να γίνει κάποιος έλεγχος σε όλους τους συντελεστές, όχι μόνο ηθοποιούς, και τεχνικούς και παραγωγούς που μπαίνουν να βγαίνουν συνέχεια, για να είναι 100% σίγουροι ότι ναι, το έχουν κάνει το εμβόλιο, υπάρχει μια ασφάλεια, πάμε να δουλέψουμε. Είναι απίστευτη η καταγγελία η οποία κάνει. Καλλιτέχνες αγοράζουν πιστοποιητικά εμβολιασμού για να είναι σε σειρές και εκπομπές. Μιλάμε για σοβαρότατες καταγγελίες που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διενεργηθούν και από τις εισαγγελικές αρχές της χώρας. Εδώ μιλάμε για παρανομίες. Εδώ μιλάμε για απάτη. Μιλάμε για εξαπάτηση. Μιλάμε για επικίνδυνα άτομα. Μιλάμε για επικίνδυνα άτομα. Γιατί όπως λέει, κάποιοι από αυτούς ήδη έχουν πάρει πιστοποιητικό πλαστό, ναι, και συνεχίζουν και εργάζονται κανονικά, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ο Γιώργος Παράσχος. Να πούμε ότι έδωσε για μία απάντηση ο πρόεδρος των Ελλήνων Ηθοποιών, ναι, του Σωματείου Ηθοποιών. Τι λέει ο Βιμπίλας γι' αυτό? Λέει λοιπόν ότι ότι όντως γνωρίζει ότι έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Ναι. Έχει ακούσει και ο ίδιος μέσα στο χώρο ότι υπάρχουν αυτά τα πλαστά πιστοποιητικά. Ναι. Κυκλοφορεί, λέει, τις τελευταίες 2 με 3 ημέρες. Προσωπικά, όπως λέει ο ίδιος, δεν τον έχει προσεγγίσει κανένας για να του δώσει τέτοιο πλαστό. Τι θα του πει, αφού είναι πρόεδρος τώρα πιστοποιητικό. Σωματείο, τι να του πούνε, ναι. Μάλιστα, αυτό που λέει ο κύριος Μπουμπίλας είναι ότι αν τον προσέγγιζαν αυτόν και προτείνει να κάνουν το ίδιο και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες, είναι να πάνε κατευθείαν στην αστυνομία, ναι, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να προστατευτεί κανένας. Και μάλιστα προτρέπει και τον Γιώργο Παράσχο, εφόσον από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος έχει αποδείξεις, να πάει στην αστυνομία. Μάλιστα. Πάμε πίσω στο θέμα του ίδιου του καταγγέλλοντα. Ξαναλέμε, ο συγκεκριμένος λέει ότι μαζευτήκανε μαζί στο τραπέζι συνάδελφοι και ο ένας του πρότεινε να αγοράσει αυτό το παράνομο χαρτί. Mm-hmm. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω, έχουμε την Ιφηγένεια Βασιλοπούλου, ναι, σε πολύ λίγο τη γνωστή δικηγόρο. Προσπαθούμε να έχουμε και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ για να μας πούν τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι γίνεται εδώ πέρα, παρακαλώ. Η φάμπρικα συνεχίζει να λειτουργεί. Η φάμπρικα αυτή της παρανομίας συνεχίζεται κανονικότατα. Και καλά κρατεί. Για 300 ευρώ. Μπαίνουν μέσα ηθοποιοί, καλλιτέχνες, σου λέει, στις εκπομπές, στις σειρές, ενώ έχουν πρόβλημα. Να μην έχουν πρόβλημα, δηλαδή, να μην κάνουν rapid test. Ναι, εφόσον έχουν το χαρτί που τους δείχνει ότι είναι εμβολιασμένοι. Πραγματικά είναι απογοητευτικό. Είναι απογοήτευση δημιουργεί τα όσα καταγγέλει ο συγκεκριμένος ηθοποιός και πραγματικά εδώ θα πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας εδώ και τώρα. Βγαίνει και τα λέει επώνυμα. Λέει ότι τον πλησιάζει συγκεκριμένο πρόσωπο, βέβαια, για να του το δώσει. Όπου το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο
του είπε και πάρα πολύ γνωστά ονόματα ηθοποιών οι οποίοι έχουν πάρει αυτό το πλαστό πιστοποιητικό. Και λέει λοιπόν ο άλλος ηθοποιός που καθόρισε στο ίδιο τραπέζι ότι του είπε ότι πρέπει να στείλει σε αυτόν το μήνυμα με τα στοιχεία του και εκείνος θα τα στείλει εκεί που πρέπει, άρα ξέρει ο άλλος ο ηθοποιός που τα στέλνει και εκείνη θα επικοινωνούσε μαζί του για να τους δώσει 300 ευρώ. Και σε 3 με 4 ημέρες ερχόταν το χαρτί στο κινητό του. Είπε ονόματα ηθοποιών ο άλλος. Ο άλλος είπε εδώ μια σειρά από ονόματα ηθοποιών που ήδη έχουν πλαστά χαρτιά. Και δουλεύουν ανενόχλητοι. Σε σύριαλ, θέατρο και εκπομπές κάποιοι. Μάλιστα. Είναι μια πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά, ξαναλέμε, δημιουργεί σε όλους πάρα πολλά ερωτηματικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται. Άρα, στην ουσία, ο εμβολιασμός έχει αποτύχει. Γιατί αν υπάρχει μίξ εμβολιασμένοι πραγματικά και μαϊμού εμβολιασμοί, μαϊμού δεν είναι εμβολιασμένοι, εκεί υπάρχει θέμα. Εκεί υπάρχει τεράστιο θέμα. Και το θέμα είναι ότι κάποιοι κερδοσκοπούν κερδίζοντας εκατομμύρια στην κυριολεξία, εκατομμύρια για να κάνουν αυτή την παρανομία. Μένουμε εδώ, πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει με την υπόθεση Λιγνάδη. Έχουμε εξελίξεις. Βέβαια έχουμε εξελίξεις. Για πες μας. Όπως φαίνεται, ο συνήγορός του, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, θα ζητήσει την αποφυλάκησή του με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Όλα ξεκίνησαν όταν το Δικαστικό Συμβούλιο, την Τρίτη, χτες δηλαδή, αποφάσισε να μην προφυλακιστεί ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης για τις 2 νέες υποθέσεις βιασμού. Ναι. Πάνω σε αυτήν λοιπόν την απόφαση, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έχει βγάλει, μετά από αυτή τη χθεσινή δικαίωση, όπως λέει ο ίδιος ότι ήταν δικαίωση, τις επόμενες αμέσως ημέρες ο αθώος εντολέας μας θα προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου και θα ζητήσει την αντικατάσταση της προσωρινής του κρατήσεως με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι λέει η κυρία Αναφόνσου για τον Λιγνάδη, που πραγματικά σόκαρε τους πάντες γιατί, όσα είπε. Γιατί η ίδια μίλησε στην εκπομπή στο πρωινό. Στο πρωινό, ήταν στον Αντένα και η ίδια είπε ότι αν πάει να τον δει, γιατί είναι φίλος της, λέει ο Δημήτρης Λιγνάδης. Και θέλει να πάει να τον δει. Και θέλει να πάει να τον δει, θα τη στιγματίσουν όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι και όπως είπε και για τον Δημήτρη Λιγνάδη αλλά και για τον Πέτρο Φιλιππίδη, δεν χρειάζεται να τους κρεμάσουμε κιόλας. Τι κάνανε, μόλις κάτι βιασμούς κάνανε. Κάτι αυτά τα παιδιά, ε. Ναι. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Φόνσου. Βλέπετε τα πράγματα στο θέατρο με αυτή την κάθαρση, αν μπορούμε να την πούμε κάθαρση. Για την κάθαρση, εγώ έχω πάρει μια απόσταση, γιατί αφού θα γίνουν τα δικαστήρια, εμείς τώρα να λέμε και να μιλάμε, πρέπει να ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Και βέβαια ότι αυτοί οι άνθρωποι κάναν κατάχρηση εξουσίας τους, είναι ό,τι χειρότερο για μένα. Πώς νιώθετε για τις απόψεις που έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό, ότι οι ηθοποιοί έχουν αδυναμίες και τι να κάνουμε, να τους κρεμάσουμε, όπως είπε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη. Καταρχήν δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί που έχουν αδυναμίες. Αδυναμίες έχουν και οι δικηγόροι. Όλοι έχουν αδυναμίες. Οι ηθοποιοί φαίνεται προς τα έξω η αδυναμία τους, αν είναι αδυναμία. Αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον για τον Πέτρο και για τον Λιγνάδη, εγώ πιστεύω ότι είναι άρρωστοι. Επειδή με τον Λιγνάδη ήταν φίλος μου, ο Πέτρος δεν ήταν φίλος μου. Και έπεσα από τα σύννεφα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ, δηλαδή, ότι χρησιμοποίησε την θέση του για να. Τρομερό. Τι πάει να τον συναντήσετε στη φυλακή? Δεν μας επιτρέπουν. Θα θέλατε να πάτε? Αν πάω θα στιγματιστώ στους συναδέλφους. Εγώ θέλω να πάω γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα το έχουν μετανιώσει και δεν χρειάζεται να, εδώ είναι, δεν χρειάζεται να τους κρεμάσουμε. Και αυτό που κάνα δεν ήταν ότι καλύτερο βέβαια, αλλά θα το πει δικαιοσύνη. Άμα τους καταδικάσεις πολλά χρόνια θα στενοχωρηθούμε, θα λέμε έτσι έπρεπε όμως. Μάλιστα, την ακούμε, την ακούσαμε. Θέλω να πάω να τον δει. Ναι, αφού λέει ότι είναι φίλος της. Η ίδια αυτό δηλώνει.
Το θέμα είναι όταν έχουν κάνει τέτοια τέρατα, τερατουργήματα. Και γι' αυτό το λόγο έχουν προφυλακιστεί. Και δείχνουν όλα τα στοιχεία ότι πραγματικά είναι γεγονότα που έχουν συμβεί. Έτσι που τα στοιχεία, γι' αυτό το λόγο υπήρχε η προφυλάκησή τους. Πώς βγαίνουν και μιλάνε με τόσο έτσι πάθος για την αθώωσή τους. Μα αυτό είναι το περίεργο. Ότι εφόσον κατηγορούνται για τέτοια πράγματα, κανονικά δεν έπρεπε να βγουν να πούν τίποτα. Ή έστω να βγουν να πούν ότι ναι, ήμασταν φίλοι, δεν γνωρίζαμε εμείς κάτι, καλώς βρίσκεται στη φυλακή. Αυτό. Δεν πάνε να πει δηλαδή ότι ήταν φίλοι, θα γνώρισε φυσικά και η κυρία Φως. Προς Θεού, ποιος το λέει αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, τι γίνεται. Πάμε τώρα να δούμε γιατί γίνει ο κακός χαμός με το κοριτσάκι που ξέχασαν μόνο του στο σχολικό λεωφορείο για 4 ώρες. Η μητέρα του παιδιού λέει ότι χρωστάω τη ζωή του παιδιού μου. Στην κοπέλα που βρήκε το παιδί, είναι που κατάλαβε ότι το παιδί είναι κλεισμένο μέσα. Σε μια γυναίκα η οποία πέρναγε τυχαία. Έξω του λεωφορείου. Και άκουσε το παιδί να κλαίει. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η μητέρα. Τι λέει η μητέρα. Φαντάζομαι σε λίγο. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λέει η μητέρα, αλλά και η διευθύντρια του παιδικού σταθμού, η οποία αρνείται. Αρνείται, βέβαια, αρνείται να μιλήσει. Μάλιστα. Προσπαθεί να αποφύγει τις κάμερες και δεν θέλει να δώσει καμία απολύτως εξήγηση στους δημοσιογράφους. Εδώ που τα λέμε τώρα, το ξέχασε το παιδί ο οδηγός στο λεωφορείο. Δεν το μετρήσανε στο παιδικό σταθμό ότι τους λείπει ένα παιδάκι. Δεν αναρωτηθήκανε πού είναι αυτό το παιδί. Ότι υπάρχει και μια άλλη υπόθεση σήμερα. Μια άλλη υπόθεση, η οποία ήταν πριν λίγες ώρες, όπου έκαναν λάθος. Σταυρούλα Λούρου και τι έκαναν, έβαλαν πρωτάκια ναι, σε λάθος σχολικό. Άλλο αυτό. Και οι γονείς νόμιζαν ότι απήγαγαν τα παιδιά τους. Ναι, ναι, πραγματικά. Για να ακούσουμε και αυτή την υπόθεση. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, έβαλαν τα πρωτάκια που πάνε στο δημοτικό στην πρώτη τάξη ναι. Σε λάθος λεωφορείο. Όπως οι γονείς τα στείλαν όπως τα στέλνουν κάθε μέρα. Εκεί πήγαν, τα βάλαν σε λάθος λεωφορείο τα παιδιά και αντί να γυρίσουν στο σπίτι τους. Φτάσανε αλλού. Περίμεναν λοιπόν οι γονείς γύρω στις 2 το μεσημέρι να παραλάβουν τις μικρές μαθήτριες. Όταν όμως έφτασε το σχολικό, τα παιδιά τους δεν ήταν μέσα. Οπότε, επειδή ο οδηγός δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Δεν έδινε κάποια εξήγηση. Δεν έδινε καμία εξήγηση. Το τηλέφωνο του σχολείου δεν απαντούσαν. Πήραν οι γονείς τα αυτοκίνητα, άρχισαν να ψάχνουν τα παιδιά με την ελπίδα ότι προφανώς μάλλον ξεχάστηκαν στο σχολείο σε κάποια αίθουσα. Εκεί λοιπόν, όταν έφτασαν στο σχολείο, δεν βρήκαν απολύτως τίποτα παρά μόνο την καθαρίστρια. Ναι. Και οι γονείς έφτασαν στο σημείο να πιστεύουν ότι τα παιδιά κάποιος τα είχε απαγάγει. Μάλιστα. Πήγαν φυσικά, ενημέρωσαν το αστυνομικό μετά, τμήμα. Μετά, στη συνέχεια, βρήκαν τη σχολική τροχονόμο, η οποία είπε ότι θυμάται τα κορίτσια το πρωί τα πήγαν στο σχολείο, αλλά δεν τα είδε να φεύγουν. Οι γονείς λοιπόν τότε σε κατάσταση σοκ. Ενημέρωσαν το τοπικό αστυνομικό τμήμα που κινητοποιήθηκε άμεσα και μαζί με γονείς και συγγενείς, άρχισαν να αναζητούν τις μικρές μαθήτριες σε όλη την περιοχή. Mm-hmm. Τελικά, σε συνεργασία με την αστυνομία και το κτέλ της Θειότιδας. Ναι, ναι, επικοινώνησαν με όλους τους οδηγούς και τελικά κατάφεραν να εντοπίσουν τα δύο μικρά κοριτσάκια και είχαν φτάσει σε ένα ορεινό χωριό. Καμία σχέση με την περιοχή που μένουν τα παιδιά, έτσι. Ήταν τελείως διαφορετική η κατεύθυνση. Μάλιστα. Τα παιδάκια τα είχαν χαμένα αφού δεν μπορούσαν να εξηγήσουν στον οδηγό σε ποιο χωριό μένουν και ποιος είναι ο προορισμός τους. Και έτσι ο οδηγός είχε πάρει το δρόμο της επιστροφής για το σχολείο στην περιοχή από όπου κατάγονται τα παιδάκια. Πάντως οι γονείς όπως λένε και όπως δηλώνουν, ψάχναν τα παιδιά επί μια μισή ώρα, μπορεί και παραπάνω, χάσαν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Και κοντέψαν να τρελαθούν. Ήταν ένας εφιάλτης, όπως λένε χαρακτηριστικά. Το θέμα του διευθυντή σχολείου δεν μπορούσε να δώσει καμία εξήγηση στους γονείς για το τι έγινε με τα παιδιά. Δυστυχώς βλέπουμε μια συνεχόμενη εγκληματική αμέλεια. Μα πώς τα ξεχνάνε, αυτό είναι δηλαδή. Το ξεχνάνε, το παιδάκια βάζουν σε λάθος λεωφορείο. Το βάλαμε, γιατί τα παιδάκια δεν πήγανε μόνα τους. Κάποιος τα έβαλε. Κάποιος τα έβαλε στο λάθος λεωφορείο. Κάποιος ανεύθυνος. Φίλιππε, συγγνώμη, αν μου επιτρέψει να παρέμβω, δεν ξέρω αν. Ναι, σε ακούμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις να ξέρεις αυτά τα ιδιωτικά ως επιτοπλίστων σχολεία που έχουν σχολικά λεωφορεία υπάρχει ειδικός βρεφονηπιοκόμος ή ο λεγόμενος σύνοδος ο οποίος η δουλειά του είναι να βάζει και να βγάζει τα παιδάκια από το σχολικό λεωφορείο να τα καταμετράει και στη συνέχεια να τα παραδίδει στους γονείς.
Πάμε τώρα. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Πάμε τώρα. Και στην Βάρκιζα. Πάμε και να ακούσουμε τώρα τι λέει η μάνα από την υπόθεση της Βάρκιζας. Που το παιδί ήταν τόσες ώρες κλεισμένο μέσα στο λεωφορείο. Και δεμένο κιόλας. Και να πούμε το παιδάκι είναι σε κατάσταση σοκ. Και θέλανε να συγκαλύψουν και την υπόθεση. Πάμε να το δούμε. Ακούσετε. Για πάμε να δούμε τι λέει η μητέρα. Παιδί μου, 9 παρατέταρτο στον οδηγό του λεωφορείου μαζί με τη συνοδό που ήταν. Με ήρεμη ότι θα πάει το παιδί στο σχολείο και μία παρά 25 με πήρε αστυνομία τηλέφωνο, ούτε καν ο παιδικός σταθμός, και μου λέει, από την αστυνομία είμαστε, έχετε ενημερωθεί για κάτι? Λέω, όχι. Συνέβη, λέει, αυτό και αυτό, βρήκαμε το παιδάκι σας κλειδωμένο μέσα στο σχολικό, λέει, στη Βούλα. Στη Βούλα, ο παιδικός σταθμός είναι στη Βάρκιζα. Και στην αρχή αναρωτήθηκα τι δουλειά μπορεί να έχει στη Βούλα, πώς μπορεί να είναι. Νόμιζα ότι είναι ψέμα, δεν το πιστεύα. Τέλος πάντων έτρεξα όπως με το αυτοκίνητο να δω τι έγινε. Το παιδάκι το είχε βρει μια κοπέλα, με το που έφτασα έκλαιγα, έκλαιγε η κοπέλα που το είχε βρει, ήταν σε σοκ. Ήταν απίστευτο το... Η κοπέλα ήταν το μωρό να κλαίει μέσα στο αμάξι. Ναι, το μωρό ήταν δεμένο μέχρι τις 12. Και τέταρτο που το βγάλανε, που ήρθε ο οδηγός του λεωφορείου και το βγάλανε, γιατί ενημέρωσε το σταθμό, ήρθαν επί τόπου, από ό,τι έμαθα, οι υπεύθυνοι του σταθμού. Πήγανε πρώτοι στο σημείο που ήταν το πρώτο. Πρώτοι νομίζω, και μετά ήρθε η αστυνομία, δεν είμαι σίγουρα ακριβώς τη σειρά, αλλά νομίζω ήταν πρώτοι αυτοί, και λέγανε στην κοπέλα, φύγεσαι λέει, θα το πάμε το παιδί στο σταθμό. Την κοπέλα που βρήκε το παιδί. Ναι, την κοπέλα που βρήκε το παιδί και τη είπανε, θα το πάμε εμείς στο σταθμό το παιδί. Δεν είχε έρθει ακόμα αστυνομία. Μην ανησυχείτε. Ναι, και λέει θα το πάμε εμείς στο σταθμό να το φροντίσουμε. Όπου μιλάμε για ένα δίχρονο παιδί, το οποίο ακόμα δεν ξέρει να μιλάει. Και η κοπέλα τι είπε? Η κοπέλα λέει, εγώ δεν φεύγω αν δεν έρθει εδώ η αστυνομία και η μάνα. Δηλαδή, σε αυτή την κοπέλα χρωστάω, δεν ξέρω, τη ζωή του παιδιού μου, πραγματικά. Είναι απίστευτο. Απίστευτο, δηλαδή δεν ξέρω τι θα γινόταν να το φροντίσουμε. Γιατί το έκανε να πιστεύετε αυτό η υπεύθυνη του σταθμού? Για να το αποκρύψουνε. Το παιδάκι. Μπορεί να μιλήσει 2 χρονών να μου περιγράψει τι έζησε. Σας ρωτώ, μπορώ να το περιγράψει? Και αυτά εντυπώνονται, έτσι. Το λένε όλοι οι ψυχολόγοι. Το παιδί δεν μπορεί να κινηθεί. Δεν με αφήνει δευτερόλεπτα να φύγω, με κυνηγάει συνέχεια. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Θέλει να είναι συνέχεια στην αγκαλιά μου να κοιμάται. Εγώ δεν μπορώ να παρευρεθώ αυτή τη στιγμή στη δουλειά μου. Είναι τραγική η κατάσταση. Το παιδάκι είναι σε σοκ. Του λέμε να πάμε μια βόλτα, να βάλει τα παπούτσια του, να πάει μια βόλτα, να πάμε στις Κούνιες. Και δεν θέλει να βάλει τα παπούτσια του να φύγει από το σπίτι. Ρωτήσατε, δεν θέλει να βγει έξω. Γιατί τι ήταν έγινε το σχολικό στη Βούλα? Τι έγινε εκεί πέρα? Το πάρκαρε για να πάει να ξεκουραστεί στο σπίτι του. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα δηλαδή? Από τις 9 παρά 10 ήταν το παιδί μέσα. Μέχρι δεν βγήκε ποτέ. Μέχρι τις 12. Ποτέ. Δηλαδή πήγαν, παρέδωσαν τα παιδιά στο σταθμό. Παρέδωσαν, αφήσαν αυτό. Σας ειδοποίησε η αστυνομία και εσείς τι κάνατε? Πήγατε στο σημείο που ήταν? Πήγα στο σημείο εκεί που ήταν το παιδάκι, μαζί με το πούλμαν επί τόπου, όλοι μαζεμένοι. Παρέλαβα το παιδί. Στυχώς οι αστυνομικοί ήταν πάρα πολύ καλοί, το είχαν φροντίσει και η κοπέλα που το βρήκε το φρόντισε. Γιατί είναι βρεθονηπιοκόμος η κοπέλα που το βρήκε. Ήταν απίστευτη καλά η τύχη της. Μιλάω με την κοπέλα του παιδιού. Και το βρήκε, ενδιαφέρει, άκουσε έναν ήχο. Ναι. Και έψαξε να το βρει, γιατί δεν φαινόταν το παιδί. Ήταν κλειστές οι κουρτίνες, όλα τα παράθυρα κλειστά ήταν. Και γύρισε γύρω-γύρω για να το ψάξει να το βρει, γιατί είναι πολύ ευαίσθητη γυναίκα. Και το βρήκε, χτύπαγε τα κουδούνια σε όλη τη γειτονιά για να ανοίξουν, να βρουν μήπως είναι κάπου εκεί γύρω οδηγός. Πήρε τηλέφωνο το σταθμό, ήρθε ο οδηγός, είδε το άνοιξε, τηλέφωνο από το... Από το σχολικό που το έγραφε πάνω. Και... Πείτε μας λίγο τι έγινε μόλις πήγατε εσείς εκεί, γιατί εσείς πήγατε στο σημείο, εγώ δεν πήγατε. Εγώ μόλις πήγα εκεί με πήραν οι αστυνομικοί πιο πέρα, γιατί δεν ήμουν σε καθόλου καλή κατάσταση. Φοβηθήκαν οι άνθρωποι, μην... Ναι, μην γίνει τίποτα. Και απλά εγώ ασχολήθηκα με το μωρό, το πήρα και έφυγα. Δεν μπορούσα να μιλήσω σε κανέναν από αυτούς. Δεν μπορούσα, ήταν άφηνο. Τι ώρα περνάει το σχολικό? Ορίστε. Το σχολικό τι ώρα περνάει από εδώ και το πέντε? 9 παρά 5. Και τι ώρα το βρήκε η κυρία η άλλη για τον μάρτυρα στο παιδί? 12 και 10. Περιγράψτε μας λίγο τι έγινε μετά. Και τι ώρα ενημερωθήκατε εσείς? 1 παρά 25 από την αστυνομία. Έχει επικοινωνήσει μαζί σας ο παιδικός σταθμός? Όχι. Ακόμα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί σας? Όχι, τίποτα. Ούτε για συγγνώμη. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν σας έχουν πάρει. Και έχετε ενημερωθεί μόνο από την αστυνομία? Μόνο από την αστυνομία. Απίστευτα.
τα όσα καταγγέλει η μητέρα του μικρού κοριτσιού. Πάμε να δούμε. Πάμε για να το ιστορικό πάντως να πούμε, Φίλιπ, ότι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι όλοι τους, και ο οδηγός και ο συνοδηγός και η βρεφονητή, ο κόμος και η διευθύντρια και η ιδιοκτήτρια. Πάμε να δούμε τη διοκτήτρια. Πάμε να δούμε τη διοκτήτρια που ζητούν οι δημοσιογράφοι να κάνει δηλώσεις και τι κάνει η διοκτήτρια, δείτε την. Βέβαια. Για δείτε. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Τι συνέβη. Δεν έγινε σωστά ο έλεγχος από τη συνοδό ή από τον οδηγό. Δεν θέλετε να μας πείτε. Δεν θέλετε. Δεν θέλουν να μιλήσουνε. Τι να πούνε. Καθόλου, τι να πούνε. Κανονικά θα πρέπει αυτή τη στιγμή να βγάλουν ανακοίνωση και ο εισαγγελέας και να δούμε και τα πρόσωπα όσων κάναν την αμέλεια. Αυτή την εγκληματική αμέλεια που ευτυχώς το παιδάκι είναι ζωντανό και να ξέρει και ο κόσμος ποιος παιδικός νομός είναι. Και θα πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Παιδείας και να τους πάρει και την άδεια. Έτσι πρέπει να γίνει. Να παρέμβει το Υπουργείο Παιδείας, να περάσει, να παρέμβει το Υπουργείο Παιδείας και να έχουν την άσχετη τιμωρία. Γιατί το παιδί ευτυχώς ήταν ζωντανό. Αν είναι δυνατόν. Μένουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε, κολαγόνο. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο στους τηλεθεατές. Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα να δώσουμε στο 211-1600 Golden Reaction Collagen με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας μόνο με 39 ευρώ. Σούπερ προσφορά. Γεμάτο, γεμάτο. Βιταμίνες B1, B2, B5, B6. Συνέσιμο κουτέν, MSN. Βιταμίνη σε μαγνήσιο. Όλες οι βιταμίνες για να βοηθήσουν τον οργανισμό σας σήμερα εδώ με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Πίνουμε Golden Reaction Collagen γιατί ο οργανισμός μας και η υγεία μας πάνω απ' όλα. Πρέπει να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Να έχουμε ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Να μην πονάνε τα κοκαλάκια μας και οι αρθρώσεις μας, αλλά και τι γίνεται, προλαμβάνει την οστεοπόρωση. Πάμε όμως και στην εκπληκτική ιδιότητα της κουρκουμίνης. Για πες μας. Να πούμε λοιπόν ότι η κουρκουμίνη έχει σκυρία την πλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνιση των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας. Τώρα λοιπόν στο 211-1600 με 39 ευρώ, σούπερ προσφορά για όλους εσάς, γιατί θέλουμε να ξυπνάτε το πρωί και να νιώθετε ξεκούραστοι, να έχετε όλη την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός σας. Και δώρο για όλους, την κυρία Λουλούρου. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα μαζί, το αγαπημένο συμπλήρωμα των Ολυμπιονικών, για να γίνεται σωστά και γρήγορα η αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας, για να λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά και γιατί η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα συμβάλλει στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορεί ο οργανισμός μας να ταπεξέρχεται στα προβλήματα της καθημερινότητας και φυσικά περιέχει και συνένζυμο Q10 για να έχουμε μία λαμπερή και φρέσκια επιδερμίδα. Πάμε τώρα λοιπόν 211-1600 με 39 ευρώ Golden Reaction Collagen και τα δώρα για εσάς υγεία σε 100 σπιρούλινες, είπαμε με χλωρέλα, το αγαπημένο Ολυμπιονικό δωρεάν για εσάς. Πάμε τώρα να δούμε. Έχει γίνει το «Έλα να δεις». Έχει γίνει να πούμε το «Έλα να δεις». Μεταξύ της Τσιμτσιλή, όχι της καινούριου. Της καινούριου με την Ιωάννα Μαλέσκου. Ναι. Θα τα δούμε σε λίγο, γιατί έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ των δύο γυναικών με αφορμή ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Έτσι. Τώρα τελευταία, ναι, η Μαλέσκου έχει ένα θέμα με τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, όλο κάτι γίνεται και δημιουργεί εντάσεις. Μάλιστα. Όλα ξεκίνησαν από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής Σούπερ Κατερίνα, της Κατερίνας Καινούριου, στο οποίο ρεπορτάζ έλεγε για τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης της Μαλέσκου, ότι κόβεται η εκπομπή καθημερινή και ότι υπήρχαν σκέψεις για να πάει το Σαββατοκύριακο. Ναι, και να γίνει το αντίθετο. Δηλαδή, γιατί η εκπομπή του Σαββατοκύριακου να πάει καθημερινή. Από την άλλη, έδειξε επίσης ρεπορτάζ η εκπομπή Σούπερ Κατερίνα της Κατερίνας Καινούριου, ότι οι υπεύθυνοι του καναλιού διαψεύδουν τη μετακίνηση στο Σαββατοκύριακο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά για την συνέχεια της εκπομπής. Ναι. Της Ιωάννας Μαλέσκου, γιατί τα νούμερα είναι
άκρως απογοητευτικά. Κάτι που ισχύει κιόλα. Δεν είναι καλά. Δεν είναι ψέμα. Όχι, αυτό που είπε η Κατερίνα Καινούργιο είναι αληθινό. Όχι, είναι πολύ καλά. Τα νούμερα τη Μαλέσκου πάνε το κακό στο χειρότερο. Ναι, ναι, ναι. Τι τηλεθέαση είχε. Λοιπόν, η τηλεθέαση τη Ιωάννα Μαλέσκου ήταν, νομίζω, μισό θα το βρω ακριβώ, ήταν γύρω στο 4,7%. Για πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέαση, το οποίο αυτό νούμερο έχει ρίξει δραματικά το μέσο όρο του τηλεοπτικού σταθμού Sky. Μα η αλήθεια είναι ότι τόσο χαμηλά νούμερα, ενώ να πούμε ότι στην πρεμιέρα και γενικότερα στις πρώτες μέρες που δεν είχε και την τρελή, πώς το λένε, δεν είχε δίπλα και άλλα προγράμματα, πήγαινε αρκετά καλά. Και ξαφνικά με το που μπαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι στο παιχνίδι, κάνει μια τεράστια βουτιά, 5,4 χτες. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η Μαλέσκου, γιατί τάχωσε, έκανε επίθεση κατά της Κατερίνας Καινούριου. Παρακολουθούσαμε το πρωί την εκπομπή της Κατέρνας Καινούριου. Αλλαγές λέει. Στην εκπομπή για το μέλλον μας. Πραγματικά, δηλαδή, και εμείς να ξέρουμε τι μας γίνεται. Για πείτε, για Έρχεται, λέει, το All Good καθημερινά. Εμείς θα πάμε Σαββατοκύριακο. Ναι. Γενικά ξεκίνησαν έτσι σχόλια για τα νούμερα τηλεθέασης. Για σένα, Ιωάννα. Εγώ τι. Τι μου ξημερώνει. Πραγματικά. Και πραγματικά. Πόσο έτσι δεν είναι ωραίο να σχολιάζει μία απέναντι εκπομπή, εγώ θα πω αρχικά, γιατί είμαστε απέναντι μία ώρα. Mm-hmm. Και μία παρουσιάστρια πρώτης γραμμής, θα πω εγώ, η Ελένη Μενεγάκη, δεν θα το έκανε ποτέ. Συγγνώμη, μου συγκρίνεις τώρα την Κατερίνα Καινούργιο με την Ελένη Μενεγάκη για να καταλάβω. Δεν. Ωραία. Στο ξεκίνημα της ζωής. Αυτανάφλεξη μέσα στο στόμα του Αρτσίτα. Η Ιωάννα, να πούμε, Κατερίνα, σε στήριξε κάποια στιγμή. Αυτό αξίζει να το πούμε. Στην πρώτη σεζόν έκανε ένα σχόλιο ως παρουσιάστρια και ως γυναίκα βασικά και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που μου περιγράφετε τώρα, γιατί αισθάνομαι ότι τι. Κανώ την εκπομπή της Κατερίνας που θέλει να πει κάποια είδηση. Μήπως δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις. Συγγνώμη τώρα. Το να μιλάς για μια εκπομπή και για μια παρουσιάστρια η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Είναι πάρα πολύ κακό. Σε κάθε περίπτωση και σε άλλη ζώνη να ήταν να λες τέτοια πράγματα και να τα επικοινωνείς ως τι, ως γνώση ή ως κάτι τέτοιο. Πραγματικότητα από ένα site το οποίο είναι και δικό σου. Απλά, μάλλον δεν έχουν άλλα θέματα. Είναι και αυτό. Πολλές φορές προκύπτει, το καταλαβαίνω, αλλά κάπου να υπάρχουν όρια. Κάπου να υπάρχουν όρια. Και ένα σεβασμό στοιχειώδης, όταν και από τη δική μας μεριά θεωρώ ότι φερόμαστε σε όλους, παιδιά άψογα. Θέλετε να μου πείτε από την εμπειρία σας, γιατί μάλλον εγώ έχω μικρότερη εμπειρία, αλλά μπορεί να έχω και, δεν ξέρω, ένα μικρότερο πρίσμα που παρακολουθώ τα πράγματα. Θέλετε να μου πείτε ότι μία εκπομπή, αν έχει τα σκαμπανεβάσματα όπως όλες οι εκπομπές, θα είναι βορρά, ας πούμε, σχολείων και θα γίνεται αυτός ο χορός με την κακή έννοια πάνω σε ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, να μην γινόμαστε νούμερα για τα νούμερα. Αυτό θέλω να πω. Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον ενός στοιχειώδου σεβασμού για ανθρώπους που έχουν και μία πορεία και που έχουν περάσει πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλά έτσι μονοπάτια μέχρι να φτάσουν, να ισορροπήσουν ή δεν ξέρω πού να φτάσουν, όπου επιθυμούν να φτάνουν. Αλλά κάπου ασεβόμαστε και σκεφτόμαστε τι λέμε και για ποιους θα λέμε. Γιατί στη ζωή όλα μας γυρνάνε, αφενός και αφετέρου. Είναι τόσο μικρός ο κόσμος, ο κύκλος, ο χώρος, που ρε παιδιά, κάπου όπα. Αύριο θα ξανασυναντηθούμε. Μεθαύριο θα ξανασυναντηθούμε. Αυτά θέλω να πω εγώ. Φορτιστικά συναισθηματικά, γιατί ξεπλάγιν δυσάρεστα από το γεγονός ότι κυρίως για την Κατερίνα, την οποία πραγματικά σας λέω, δεν έχουμε κάνει παρέα, αλλά από τότε, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που δεν ξεχνά. Όμως προσέξτε, δεν ξεχνά ούτε το καλό, ούτε το λιγότερο καλό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό και αφετέρου, αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι για το. Νιώθω ότι είναι σαν ανθρωποφαγία. Ρε παιδιά, τηλεόραση κάνουμε, μια δουλίτσα κάνουμε, να κάνουμε το σταυρό μας όλοι, να κάνουμε την προσπάθειά μας, όχι μόνο να περιμένουμε από τον ουρανό. Και το τι είναι ποιοτικό, το τι είναι αρεστό και το τι όχι, αφενός ο κόσμος θα το κρίνει και όχι τα νούμερα, και αφετέρου καθένας μας ξέρει πολύ καλά για τον εαυτό του και για τους συνεργάτες του τι τελικό συμβαίνει. Ρε παιδιά, χαμός. Ναι, μ' αφήνει εδώ εχμές, καρφιά. Τι λέει νούμερο. Ναι. Λέει την Κατερίνα καινούριο νούμερο. Μη γινόμαστε νούμερα για τα νούμερα. Σίγουρα θα αντιδράσει η Κατερίνα καινούριο, γιατί αυτό το οποίο είπε η Κατερίνα καινούριο ήταν ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Και την αλήθεια, ότι έχει χαμηλά νούμερα τηλεθέασης η εκπομπή της Μαλέσκου. Δεν είπε κάτι ψέμα, δεν είπε κάποιο ψεύτικο ρεπορτάζ. Αλήθεια είναι αυτό. Τα νούμερα είναι πολύ χαμηλά. Ναι. Και λέει εδώ ότι ο κόσμος κρίνει και όχι τα νούμερα. Μα ο κόσμος φαίνεται, μετριέται από τα νούμερα τηλεθέασης. Αυτή είναι η μέτρηση στη τηλεόραση. Πάντως, το να πει μια άλλη παρουσιάστρια, όπως η Μαλέσκου, την Κατερίνα καινούργιο νούμερο, γιατί λέει γινόμαστε νούμερα για τα νούμερα, είναι χοντρές κουβέντες.
Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι το κρατάει μανιάτικο, είπε. Δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ. Για να δούμε. Θα έχουμε σοου πάντως. Ναι, σίγουρα, γιατί θα απαντήσει η Κατερίνα Καινούργιου. Σιγά μην το αφήσει αυτό να πέσει έτσι κάτω. Μάλιστα. Τώρα, πάμε λοιπόν, γιατί έχουμε και αναβρασμό στον Αντένα με τον Γιώργο Παπαδάκη, που ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν. Ναι, άλλο αυτό από εκεί, άλλο αυτό από εκεί. Εκεί. Ενώ ξέρουμε όλοι ότι ο Γιώργος Παπαδάκης πάει πάρα πολύ καλά συνήθως στα νούμερα τηλεθέασης, έκανε και την πρεμιέρα του, πήγαινε αρκετά πάρα πολύ καλά θα λέγαμε, ξαφνικά κάνει μια τεράστια βουτιά και βρίσκεται λίγο πριν το τέλος με μονοψήφια νούμερα. Σώρα μιλάς, ναι. Ο Γιώργος Παπαδάκης. Ναι. Για πες μας. 9,5% στο δυναμικό για τον Γιώργο Παπαδάκη. 9,5? Ναι. Ο Γιώργος Παπαδάκης. Ναι, ναι. Ήτανε προτελευταίο, γιατί τελευταίο ήταν το Open και αυτό έχει με μεγάλη διαφορά. 8,1 είχε το Open, το ΟΡ Ελλάδος. Μάλιστα. Να πούμε ότι όταν παρουσιάζουμε εμείς εδώ τα νούμερα τηλεθέασης όλων των εκπομπών, μας βρίζουν όλοι οι παρουσιαστές. Όσοι δεν ευνοούμενοι τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί δεν θέλουν να ακούγονται στην τηλεόραση το τι τηλεθέαση κάνουν. Ενοχλούνται. Γιατί λέει επηρεάζει το τηλεοπτικό κοινό και δεν θα τους ξαναδεί. Άκου τώρα. Από αυτό δεν επηρεάζουν οι τηλεθεατές. Άμα είναι να μην τους δει, δεν θα τους δει. Σε λίγο θα πάμε και στην Τατιάνα Στεφανίδου. Γιατί και εκεί τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, πλέον και εκεί πεσμένη. Θα τα λέμε εμείς εδώ. Σκασίλα μας, τώρα να παραξηγηθούν οι άλλοι, όχι. Ο κόσμος θέλει να μάθει. Θέλει να μάθει και ενδιαφέρεται να δει ποια εκπομπή πηγαίνει καλά, οι τηλεθεατές, ποιες είναι οι προτιμήσεις των τηλεθεατών, ποια είναι η θεματολογία που θέλουν οι τηλεθεατές. Δεν είναι κακό και έγκλημα. Είναι η μέτρηση. Είναι η μέτρηση. Και έτσι στείνονται ή διαλύονται τηλεοπτικές καριέρες. Και εμένα μου είχε κοπεί η εκπομπή στο Άλτερ, επειδή δεν είχε καλά νούμερα τηλεθέασης. Να κάνω. Τι να κάνουμε. Και επίσης μας είχε κοπεί η εκπομπή στην τηλεόραση, που κάναμε 40% τηλεθέαση. Και 45%. Κάθε φορά γίνεται για κάποιο λόγο. Ή όπως επίσης έχουμε δει εκπομπές στην τηλεόραση, με μονοψήφια νούμερα, και παραμένουν εκεί. Για ποιο λόγο, γιατί έχουν σχέσεις περίεργες μέσα στα κανάλια. Κάποιοι με κάποιες και κάποιοι με κάποιους. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Σε λίγο θα δούμε Ελένη Μενεγάκη. Εχθές δεν το παίξαμε και μας ρωτάνε πολλοί τηλεθεατές για τα εκατομμύρια σε ακίνητα. Και η συνολική περιουσία που έχει με τον Ματέο Πατζόπουλο. Ένα δημοσίευμα το οποίο είχε ενοχλήσει την Ελένη Μενεγάκη, γιατί βγήκε στη φόρα το περιουσιακή της κατάσταση. Θέλει να κρατήσει, όπως είπαμε, ένα προφίλ μιας γυναίκας της διπλανής πόρτας. Πάμε τώρα γρήγορα. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε τον Αλέκο Ζαζόπουλο, τον αγαπημένο τραγουδιστή, ο οποίος λέει ότι παντρεύτηκε την ημέρα της άλωσης για να θυμάται την επέτειο του γάμου. Πάμε να δούμε τέλειο Αλέκο Ζαζόπουλο. Ένα από τα καλά της καραντίνας νομίζω ήταν και το τέταρτο παιδάκι σας. Είναι παιδί της καραντίνας. Είναι παιδί της καραντίνας. Γεννήθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Είναι 17 μηνών και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα το βαφτίσαμε κιόλας. Είναι 55 κλεισμένα. Η σύζυγος είναι 35. Πώς είναι η διαφορά ηλικίας? Μια χαρά. Αφού δεν το σκέφτεται εκείνη. Τη δεύτερη σύζυγο την παντρευτήκατε δύο φορές. Δύο φορές, ναι. Και την ίδια ημερομηνία. Και μετά από δύο χρόνια κάναμε το θρησκευτικό, πάλι 29 Μαΐου. Είναι η ημερομηνία της άλλης Κωνσταντινούπολης και είναι μια ημερομηνία που δεν την ξεχνάω. Εδώ και 3 χρόνια ξεκίνησα διατροφή και γυμναστική. Είχα χάσει πάρα πολλά κιλά, είχα χάσει 40 κιλά. Αυτή τη στιγμή διατηρώ τα κιλά μου. Έχω πάρει κάποια άλλα μυϊκά κιλά πλέον. Ασχολούμαι με μυϊκή ανάπτυξη. Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Αλέκος Ζαζόπουλος και Κατερίνα Τομπάζη στα Λαδάδικα Σάμερ. Πέτρου Ράλι 29, Ταύρος. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Παντρεμένοι και οι δυο. Αλέκος Ζαζόπουλος. Στη δικιά
της αχάριστης. Πάρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Κατερίνα τον Μπάζη. Κάνομαι και υποφέρω και που σ' αγαπώ τι φταίω. Κάθε Σάββατο και για λίγες εμφανίσεις. Από νωρίς με φαγητό και μέχρι το πρωί για την απόλυτη διασκέδασή σας. Μενού από 15 ευρώ το άτομο. Τιμή φιάλης 130 ευρώ. Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Αλέκος Ζαζόπουλος και Κατερίνα Τομπάζη στα Λαδάδικα Σάμερ. Πέτρου Ράλη 29 Ταύρος. Τηλέφωνο κρατήσεων 212-214-1414. Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Αλέκος Ζαζόπουλος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα Λαδάδικα Σάμερ κάθε Σάββατο, για λίγα Σάββατα, για δύο ακόμα εμφανίσεις. Προλαβαίνετε να πάτε να διασκεδάσετε με Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Ζαζόπουλο, Τοπάζη στα Λαδάδικα Αθήνας. Πάμε λοιπόν 212-214-1414 το τηλέφωνο για να κάνετε τις κρατήσεις σας. Πάμε τώρα γιατί έχουμε απάντηση. Έχουμε την απάντηση Κατερίνας Καινούριου. Έχουμε την απάντηση Κατερίνας Καινούριου στη Μαλέσκου. Mm. Ο πόλεμος έχει φουντώσει. Σε πολύ λίγο. Ναι, γιατί είπε πολύ σκληρά. Θα τη δούμε και σε εικόνα. Ναι, βέβαια. Θα τη δούμε και σε εικόνα την απάντηση της Κατερίνας Καινούριου κατά Μαλέσκου. Ο πόλεμος έχει φουντώσει. Πες μου μόνο μία τάκα. Μία τάκα θέλω μόνο. Μία τάκα. Μία τάκα. Τη είπε ότι θα σου πούν αργότερα Ιωάννα Μαλέσκου, λυπόμαστε. Τι είπε? Ότι θα τις πούν αργότερα αυτοί που την υποστηρίζουν τώρα, αυτό εννοούσε, ότι λυπόμαστε πάρα πολύ. Και θα σε στείλουμε στο σπίτι σου. Αυτό. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα να δώσουμε Palto Tal. Palto Tal, τη νούμερο 1 αναπλαστική κρέμα. Τώρα για εσάς με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Palto Tal επουλώνει μικροτραυματισμούς, απαλύνει ρητίδες, απομονώνει τοξίνες, αντιμετωπίζει ειδήματα από τσιμπήματα ή χτυπήματα. Ανακουφίζει μυϊκούς πόνους, βοηθάει στην ανάπλαση των ιστών του δέρματος, διατηρεί νεανική την επιδερμίδα, βελτιώνοντας την ελαστικότητά της, ενώ προστατεύει τα κύτταρα από τοξιδοτικό στρες και καταπολεμά τις ραγάδες. Palto Tal θα την πάρετε μόνο 19,90. Αυτή είναι η τιμή απίστευτη, η νούμερο ένα πλαστική κρέμα για να κάνει το δέρμα σας καινούριο. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης της κυταρίτιδας. Όπως είπαμε, βοηθάει σε μικροτραυματισμούς και σε τσιμπήματα εντόμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση πριν από το μακιγιάζ, για μετά το ξύρισμα, μετά την υδροθεραπεία, μετά το μπάνιο σαν ενυδατική. Ή όπως καταλαβαίνουμε, μιλάμε για μια κρέμα πολλαπλής δράσης, μια αναπλαστική κρέμα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κορυφή μέχρι τα νύχια για όλους τους μήνες του χρόνου και από γυναίκες και από άντρες και από παιδιά. 2-11-1600 τώρα, σούπερ προσφορά με 19,90 και δώρο για όλους εσάς το γαλάκτωμα της Queen Cosmetics. Απαλό γαλάκτωμα καθαρισμού για το πρόσωπο, το λαιμό και τα μάτια. Προσφέρει αποτελεσματικό καθαρισμό από ρήπους και προϊόντα μακιγιάζ χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Χάρη στα βότανα που περιέχει, τονώνει, υδροσίζει και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Έχει μέσα aloe vera, η οποία είναι πλούσια σε φρεπτικά συστατικά, καταπραίνει και διατηρεί τη φυσική υγρασία του δέρματος. Έχει μέσα εκχύλισμα ροδιού που τονώνει, αναζωογονεί την επιδερμίδα και δρά αντιοξειδωτικά, ενώ το λεμόνι καθαρίζει αποτελεσματικά, αφήνοντας το δέρμα απαλό, λίο και φρέσκο. Θα το πάρετε δωρεάν, αγοράζοντας την Palto Tal μόνο με 19,90. Και εδώ, δώρο το γαλάκτωμα της Queen Cosmetics για εσάς, χωρίς να δώσετε ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Εδώ λοιπόν, Palto Tal με 19,90 και δώρο το γαλάκτωμα της Queen Cosmetics. Περνάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά η σκληρή απάντηση της Κατερίνας Καινούριου στην Ιώνα Μαλέσκου. Ο πόλεμος των ξανθιών παρουσιαστριών ξεσπά για τα καλά. Πάμε.